Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο, σε ένα καινούριο βίντεο εδώ στο κανάλι μας στους σάχαστους, με μια ακόμα συναρμολόγηση από ένα μάξι φρύλος, το Σκαραβέο όπως όλοι ξέρετε καινούριο βίντεο σήμερα, καινούριο τεύχο στο νούμερο 37, περίεργα κομμάτια σήμερα να σας πω την αλήθεια δεν έχω ιδέα τι αυτά, δεν μου δείχνει κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω κάτι είναι αυτά λογικά, λογικά, μήπως είναι η συνέχεια από το μοτέρ. Λογικά. Δεν ξέρω. Θα το δούμε, παιδιά, αυτό στη συνέχεια. Ε, να υπενθυμίσω και να σας δείξω για άλλη μια φορά σε τι σημείο έχουμε φτάσει με το σκαραβέο. Έτσι. Εδώ. Η μοτεράκλα αυτή, παιδιά, του σκαραβαίου με έχει εντυπωσιάσει. Με έχει εντυπωσιάσει πραγματικά. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Ε, είναι ένα από τα αγαπημένα μου, ένα από τις αγαπημένες μου συλλογές, μία βασικά από τις αγαπημένες μου συλλογές. Μπας περιπτώσει να μην χρονοτριβούμε, ελάτε να σας φέρω κοντά μου και να αρχίσω με παιδιά τη συναρμολόγηση να το φτιάχνουμε και να δω γιατί είμαι περίεργο όπως σας είπα από τι απαρτίζεται το σημερινό μας ε, βίντεο. Πάμε, εδώ είμαστε, γυρίσαμε, σας έφερα, λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το νούμερο 37 παιδιά να δούμε τι είναι γιατί πραγματικά είμαι πολύ περίεργος πολύ περίεργος έχω αφήσει το αυτοκίνητο λίγο στην άκρη είδατε έτσι σήμερα δεν το έσκησα το άνοιξα προσεκτικά λοιπόν για πάμε, για πάμε, Α, ωραίο, ωραία εφημερίδα αυτή. Ωραία εφημερίδα, ωραία εικόνα εδώ στο εργοστάσιο λογικά. Η μπαταρία και το φίλτρο βενζίνης, ναι. Άρα λογικά μπαίνουν στο μοτέρ. Το φίλτρο βενζίνης μπαίνει σίγουρα από ό,τι βλέπω. Ναι, μπαίνει παιδιά και η μπαταρία. Άρα καλά έκανα και το... και το έφερα. Ναι, 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 Εδώ είναι η μπαταρία. Από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι βλέπετε. Ωραία. Έχουμε δουλίτσα. Έχουμε, έχουμε δουλίτσα για σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο τα κομμάτια μας. Να βγάλουμε τα πραγματάκια μας έξω. Προσέχτε αυτό, μην το κόψετε, έτσι. Και τούμπα εδώ. Έλα, έχει πραγματάκια, δεν έχει πολλά βιδάκια, να τα βάλουμε λίγο αυτά στην άκρη εδώ, με προσοχή, και πάμε. Ε, να φέρουμε το αμάξι. Οπ, 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 εδώ, ναι, η μπαταρία παιδιά πάει εδώ, λογικά, όπως μας το λέει. Τοποθετήστε λέει το σώμα της μπαταρίας πάνω στη δεξιά πλευρά του δαπέδου. Ναι, αυτό. Και το βιδώνουμε με δύο βίδες, ε... με δύο βίδες AM. Προσέξτε λίγο, η μία πλευρά έχει ένα στρογγυλό, η άλλη πλευρά δεν έχει στρογγυλό. Παιδιά το στρογγυλό πάει μπροστά, έτσι, να κοιτάει τις μπροστινές ρόδες και παίρνουμε δύο βίδες AM τις μοναδικές βίδες που έχουμε, αν είδα καλά και το βιδώνουμε, κάπου εδώ, σε αυτό το σημείο, μπήκε και το καπάκι της μπαταρίας, η μπαταρία γενικότερα, στο Lancia. Ναι, εδώ μέσα μπήκε. Λοιπόν, για να το σφίξω λίγο, να του δώσω λίγο εδώ και λίγο από την άλλη. Να είμαστε ωραίοι, και το βιδώσαμε. Τοποθετής θέλει τώρα το κάλυμμα στο σώμα της μπαταρίας, ναι. Όχι αφ... αυτό. Ωραία. Απλά λέει πιέζοντά το. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Τσακ, μπήκε. Και έχουμε, παιδιά, την μπαταρία. Έτσι φαίνεται. Εδώ... εδώ η πόλη, τα γνωστά. Ετοιμάστε. Τα δύο καλώδια, α και β των 30 και των 200 χιλιοστόμετρων. Ε, ε. Ακροδέκτη. Α, εδώ είναι οι ακροδέκτες. Ναι. Να τους βγάλουμε τώρα με προσοχή τους ακροδέκτες. Οπά. Έχει... Έλα εδώ εσύ. Θα τα αφήσω αυτά στην άκρη, ναι. Και πάμε τώρα. Το, στο μικρό μας καλώδιο βάζουμε τον έναν ακροδέκτη πολλο πείτε το όπως θέλετε εσείς πάρα πολύ ωραία κατά αυτόν τον τρόπο και στο άλλο καλώδιο το πιο μεγάλο θα βάλουμε τον άλλον ακροδέκτη έλα λίγο ωραία και τώρα το ακροδέκτη με το μικρό καλώδιο θα πάει σε αυτή τη θέση της, ε, της μπαταρίας, έτσι. Και ο ακροδέκτης με το μεγάλο καλώδιο θα πάει, παιδιά, στην πάνω θέση της μπαταρίας και την τελευταία, δεν έχουμε άλλη. Απλά με λίγη πίεση καρφώνονται, έτσι. Και είμαστε κομπλέ. Τώρα, εφαρμόστε το καπάκι της μπαταρίας πάνω στο κάλυμα. Προσέχτε να θηλυκώσουν και τα καλώδια μέσα. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Έχουν περάσει και τα καλώδια. Κατά αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Είναι έτοιμη τώρα. Οπότε η ελεύθερη άκρο, η άκρη του καλωδίου πρέπει να... Λοιπόν, παίρνουμε την μικρή αυτό εδώ, έτσι. Και το βάζουμε, παιδιά, δίπλα στην μπαταρία. Έχει... Μισό λεπτό. Έχει έναν... Έλα. Έχει έναν πύρο που πάει εδώ και το καλώδιο Β πρέπει να συνδεθεί με το ρυθμιστή τάσης. Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει το καλώδιο για να στερεωθεί κατάλληλα είναι αυτή που υποδεικνύεται στη φωτογραφία. Λοιπόν παιδιά, αυτό φεύγει. Έτσι. Από ό,τι βλέπω έχει μία τρύπα εδώ το πλαστικό, περνάει κάτω από την τρύπα, μου φύγε. Λοιπόν, περνάει κάτω από την τρύπα, θα τη δείτε και εσείς, δεν είναι τίποτα. Ορίστε. Και βγαίνει από εδώ. Τεντώστε το λίγο, όχι πολύ. Λοιπόν, περνάει από εδώ. Και εδώ πάνω σηκώνεται. Έτσι, πάει πάνω από εδώ και μπαίνει και μπαίνει, 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 μπαίνει μισό λεπτό παιδιά τώρα να δω να το γυρίσω λίγο έτσι παίρνουμε τη βασούλα αυτή που μας έχει δώσει περνάμε το καλώδιο και έχει παιδιά Αχ, δεν θα μπορέσω έτσι. Έχει δύο υποδοχές. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θα σας το δείξω. Θα σας το δείξω. Ωραία. Και πάει και μπαίνει εδώ. Αυτά τα σωληνάκια και είναι λίγο, μπαίνει εδώ? Λοιπόν, να σας το δείξω τώρα, να το καταλάβετε. Ε, να το καταλάβετε και εσείς, είπαμε, φεύγει το μεγάλο το καλώδιο, πάει κάτω από εδώ, κάτω από το ψαλίδι, έτσι. Έρχεται πάνω από το γκρι, εδώ. Εδώ πέρα έχει δύο τρυπούλες. Δύο τρυπούλες, το βλέπετε, έτσι, εδώ. Βάζουμε το σημερινό μας το κομμάτι και έρχεται και θηλυκώνει, παιδιά, το καλώδιο, εδώ. Σε αυτό εδώ, έτσι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Ε, Μπαμπάμ. -μπαμ. Τώρα, συνδέσετε το σωλήνα βενζίνης Β στην αντλία βενζίνης. Λοιπόν... Φέρνουμε... Έλα, τα δύο τα καλωδιάκια μας αυτά... Και... Και... Εδώ... Αντλία βενζίνη, έλα καλό μου. Παίρνουμε αυτό. Όχι κατά αυτόν τον τρόπο όμω να κοιτάει μπροστά. Να κοιτάει παιδιά προς την εξάτμιση. Όχι. Έχει στάνταρ θέση που μπαίνει τελικά. Δεν κοιτάει προς την εξάτμιση, κοιτάει... Να, κοιτάει προς την αριστερή... Προς την αριστερή ρόδα, παιδιά. Δεν πάει διαφορετικά. Δεν πάει διαφορετικά. Οπότε τώρα... συνδέουμε αυτά εδώ τα δύο τα μπιχλιμπιδάκια, το άσπρο με το διάφανο, το φίλτρο βενζίνης όπως μας λέει και το ένα πάει στο καρμπυρατέρ ναι πάει εδώ λοιπόν να βάλουμε αυτά εμείς που είναι πάρα πολύ μικρά Μισό λεπτό, μισό λεπτάκι. Και αφού βάλαμε παιδιά το φίλτρο βενζίνης, συνδέουμε και το άλλο εδώ στο καρμπυρατέρ μας. Και είμαστε έτοιμοι. Έχει μπει και αυτό μπήκε και το Φίλτρο Βενζίνης που είναι να στο το δείξω εδώ έτσι το βλέπετε Να το το σωληνάκι έφυγε παιδιά από την Αντλία το ένα σωληνάκι το Φίλτρο Βενζίνης και μπρρ, πάει στο καρμπυρατέρε για να δούμε αν έχει τίποτα άλλο για να ολοκληρώσει ωραία το κάναμε τελικό αποτέλεσμα παιδιά ναι Είμαστε έτοιμοι και από τον Σκαραβέο. Έφυγε λοιπόν και το νούμερο 37. Πότε θα έρθει η ρόδα ρε παιδιά. Πότε θα έρθει η ρόδα να σταθεροποιηθεί. Λοιπόν, ε, πέρα από την πλάκα, μια χαρά είναι και έτσι δεν έχω πρόβλημα παιδιά όλα στην ώρα τους. Δεν θέλω να παίρνω κάτι διπλά και τριπλά για να είμαι ένα βήμα πιο μπροστά. Όχι, Θέλω να πηγαίνω βάσει τη συλλογή. Νομίζω ότι η ρόδα θα έρθει στο τεύχο σε 44. Μου το έχετε πει, νομίζω, και στα σχόλια. Οπότε εντάξει, δεν ανησυχώ. Όλα καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδάκια, πάνω κάτω το βίντεο σήμερα. Θα σα φέρω από απέναντι να κάνουμε το κλείσιμο και να πούμε, παιδιά, δύο λόγια να σα δείξω λίγο ακόμα τι κάναμε. Άλλη μια φορά να τα εξηγήσουμε λίγο καλύτερα για να μπορέσετε να τα, κατανοήσετε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε. Σας έφερα πάλι εδώ είμαστε. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε και το νούμερο 37. Να πούμε λίγο εντάχει τι κάναμε. Βάλαμε το καπάκι της μπαταρίας, εδώ. Είπαμε, ο ένας πόλος πάει εδώ δεξιά, ο άλλος περνάει κάτω από το ψαλίδι, εξήγησα πως πάει. Και ενώνεται, παιδιά, δίπλα από το καρμπιρατέρ με μία βασούλα. Και τοποθετήσαμε και το φίλτρο βενζίνης, βάλαμε και το φίλτρο ε, βενζίνης και είμαστε complete, είμαστε έτοιμοι. Άλλη μια πανέμορφη λεπτομέρεια μπορώ να πω παιδιά, από το φίλτρο έτσι όπως το έχουν κάνει. Γενικά δεν ξέρω τι, έχει αρχίσει και μ' αρέσει ο Σκαραβέος πάρα πολύ, τον ερωτεύομαι πραγματικά με τόση λεπτομέρεια που έχει. Μας ανταμείβει κάθε φορά. Μπορεί να είναι κούτσου κούτσου κάτι... κάποια ατεύχη, κάποια κομμάτια, να είναι λίγα, αλλά προσωπικά δεν με χαλάει καθόλου. Άλλο η... που δεν έχω υπομονή που θα ήθελα να έχω κι άλλα, κι άλλο το άλλο, έτσι. Οπότε, μια χαρά. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, αφήστε ό,τι σχόλιο θέλετε να μου πείτε κι εσείς τις εντυπώσεις σας, ποιοι το φτιάχνουν, τι κάνετε κτλ. Μην ξεχνάτε να κάνετε και μια γραφούλα παιδιά στην, ε, στη σελίδα μας να μην χάνετε τα επόμενα μας βίντεο. Και πιστεύω ότι κάπου εδώ εγώ θα σας πω ένα καλή χρονιά με βάση της συναρμολογικής. Έτσι μπορείτε να με δείτε κάπου πριν το καινούριο χρόνο σε κάποιο άλλο βίντεο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αλλά εδώ με μονομένα από αυτό που κάνω θα σας πω κάπου καλή χρονιά. Να έχετε παιδιά μια πραγματικά ε, καλή χρονιά. Σας εύχομαι το 2022 να σας φέρει ό,τι δεν σας έχουν φέρει τα προηγούμενα έτη. Να έχετε υγεία και εσείς και οι άνθρωποι που, που αγαπάτε. Μην ξεχνάτε να κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί για σας και για τους εαυτού σας. Και γενικότερα να περνάτε καλά παιδιά αυτές τις μέρες που ζούμε με τον κορονοϊό και όλα ε, τα άλλα. Σίγουρα το 2022 από πλευρά δικιά μας, από το κανάλι μας, από τους άχαστους έρχονται νέα πράγματα, δεν θα τα αποκαλύψουμε ακόμα, αλλά έρχονται νέα πράγματα και από τη μεριά τη δικιά μου και από τη μεριά του Γιάννη θα σας τα πει και ο ίδιος ε, σε κάποιο βίντεο που θα ανεβάσει, θα σας τα εξηγήσει. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω, σας ευχήθηκα, ελπίζω παιδιά, εύχομαι και ελπίζω ό,τι καλύτερο για σας, γιατί είμαστε μία παρέα. Αυτά, λοιπόν, να κάνω το κλείσιμο, το ξέρετε όλοι το κλείσιμο, μαζί θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, με την επόμενη συναρμολόγηση το 2022 ε, πλέον, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε μία όμορφη μέρα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε γιατί κάνει καλό.